με προοπτική αντίστροφη. Τώρα έχετε, πηγαίνοντας 20 χρόνια τίτλο πάλι για προανακριτική. Άλλαξε. Η πρόταση είναι για προκαταρτική. Το λέμε, το ξαναλέμε και εσείς και τον τίτλο λάθος το βγάλετε. Εγώ θα ξεκινήσω με κάτι το οποίο ειλικρινά με θλίβει και είναι ο ρόλος και των μέσων μαζικής ενημερώσεις στην ιστορία αυτή. Πιστέψτε με, ενοχλούμε να βλέπω κάμερες συνεχώς επί 7 μέρες να δείχνουν τα καμένα και τα σπασμένα και τους κουκουλοφόρους οι οποίοι τα σπάνε. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να δούμε και το μέτρο. Και το λέω αυτό γιατί. Στη δολοφονία, αυτή τη δολοφονία, αυτήν καθ' αυτήν, είμαστε όλοι κάθετα αντίθετοι και λέμε ότι καταδικάσαμε έτσι κι αλλιώς γιατί είναι δολοφονία μικρού παιδιού. Γιατί κανένα κανάλι, ούτε ακόμα και η κρατική τηλεόραση, αναφέρθηκε στον αστυνομικό που πέθανε προχθές, όταν χτυπήθηκε πριν από 8 μήνες από κουκουλοφόρους σε μια συναυλία. Πέθανε αστυνομικός. Από παρόμοιο χτύπημα, δολοφονικό ήταν γι' αυτό. Βλέπετε λοιπόν η επιλεκτική μνήμη κάποιων, εμένα με ενοχλεί. Γιατί ο αστυνομικός είναι φίλος μου, συγγενής μου, μπορεί να είναι εξαδερφός μου, μπορεί να είναι αδερφός σας, μπορεί να είναι ο γείτονάς μας. Και εμένα με ενοχλεί περισσότερο να βλέπω αστυνομικούς να χτυπάνε νέους, να χτυπάνε νέα παιδιά, να χτυπούν Ελληνόπουλα. Αλλά αυτή η επιλεκτική αναφορά των μέσων μαζικής ενημερώσεως, πιστέψτε με, θεωρώ ότι δείχνει ότι κάποιοι θέλουν να δημιουργήσουν και άλλα προβλήματα από τα υπάρχοντα. Γιατί υπάρχουν προβλήματα. Το γεγονός ότι, ακούστε, το παιδί από το ψυχικό. Κύριε Βελόπουλε, την κατανόησή σας, βλέπουμε εδώ, είναι σήμερα η κηδεία του Τάσου Παπαδόπουλου, του αποβιώσοντα ηγέτη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ναι. Στις 11 η ώρα είναι η κηδεία του Τάσου Παπαδόπουλου. Και βλέπουμε έχει στο αεροδρόμιο, Χριστίνα, αν μου επιτρέπεις. Εξωτερικών, η κυρία Πακογιάννη από το Προεδρικό Μέγαρο, τώρα και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Στο αεροδρόμιο της Λάρνακας να καταφθάνουν ένας μετά τον άλλον οι ηγέτες και αυτή την ώρα. Είδαμε τον Έλληνα Πρωθυπουργό να βγαίνει από το Προεδρικό Μέγαρο της Κύπρου. Συνεχίστε, κύριε Βελόπουλε. Και να πω το εξής, αν το παιδί αυτό. Και είμαι βέβαιος για αυτό που λέτε. Αν η δολοφονία του παιδιού. Ακούστε λίγο, όχι. Γινόταν μια δόση ψηφισμού. Όχι, αφήστε, όχι σε αυτά σε εμά. Παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί όχι αυτού σε εσά. Είναι η εικόνα που δεν δείχνουν. Την ώρα που συζητάμε για αυτό. Δεν δείχνουν κάτι. Δεν νιώθετε ότι έχει κενό ενημέρωση. Να σα δείξω, ακούστε, κανένα κανάλι πέρα από τα κρατικά κανάλια δεν είναι. Συγγνώμη κύριε Βελόπουλε, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν αφιέρωσαν. Εγώ τα λέω όλα. Αν θέλετε, αν δεν θέλετε, τα λέω. Δεν αφιέρωσαν ώρες ολόκληρες εγώ, ή ακούστε, δεν παρακολούθησαν από κοντά το εγώ δράμα του ειδικού πλουρού. Εγώ εξελέγην βουλευτής για να λέω αυτά που πιστεύω. Που τραυματίστηκε στα Ζωνιανά. Ή γενικά αυτό που θέλω να ολοκληρώσω. Δεν με ακούτε όμως. Μα να με ακούσετε θέλετε, να διακόψετε. Όχι, επειδή λέτε ότι δεν δίνουν σημασία τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στους τραυματισμούς ή στους προφυλακισμούς αστυνομικών. Δεν έφερε κανένας. Λέω ότι πέθανε ένας αστυνομικός χθες, έπεσε, επεβίωσε ο άνθρωπος από τραύματα που έγιναν πριν 8 μήνες. Για να ολοκληρώσω εδώ. Αν το παιδί αυτό δολοφονούνταν από έναν βλάκα, έναν ασυνείδητο, έναν δολοφόνο αστυνομικό όπως αυτός που έκανε τη δολοφονία στο ψυχικό, μπορεί να μην γίνονταν τίποτα. Έγινε στα εξάρχεια. Εκεί που το αυγό του φιδιού αυτής της ιστορίας των κουκουλοφόρων έχει αποάσει μια λερναία ύδρα. Και ένα κόβεις δύο βγαίνουν. Με συγχωρείτε πάρα πολύ τώρα. Τι λέτε. Έχει γεωγραφική αξία το που δολοφονείται ένα παιδί. Έχει γεωγραφική αξία το άσυλο. Έχετε πάει στα εξάρια, κύριε Γιάννη. Πάρα πολλές φορές. Μπορείτε να πάτε ελευθερία. Πάρα πολλές φορές. Για ρωτήστε ένα αστυνομικό, μπορεί να εισέλθει στα εξάρια. Και αυτό τι σημαίνει, ότι η αξία τη ανθρώπινη ζωή έχει γεωγραφική διάσταση. Αυτό σημαίνει ότι είναι άβατον. Ότι υπάρχει ένα κύκλωμα, μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι δημιουργούν προβλήματα. Αυτό σα λέω. Και βέβαια. Με συγχωρείτε, κάτι άλλο είπατε. Εκμετάλλευση. Αν το παιδί δολοφονείται στο ψυχικό, δεν θα γινόταν συζήτηση. Σε είπα και είναι απλά πράγματα. Ότι τα μέσα μαζικής ενημερώσεως δεν θα είναι τόσο σημασία. Έχουν γίνει παρόμοιες δολοφονικές ενέργειες εδώ και πάρα πολύ καιρό σε άλλους ανθρώπους και πολίτες. Δεν έγινε αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν το ότι υπάρχει ένα γεγονός. Κύριε Βελόπουλε, το μείζον θέμα όλων των τελευταίων γεγονότων είναι η στάση των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Όχι, σας είπα ότι η ευθύνη των ΜΜΕ είναι συγκεκριμένη ευθύνη. Από την άλλη όμως. Αν δεν αντιληφθούν οι πολιτικοί ότι αυτά που γίνονται μεταξύ μας φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος. Η σφαγή που έχουν μεταξύ των κομμάτων για το ποιος χρεώνεται τους κουκουλοφόρους και τι γίνεται, αυτό δεν είναι θέμα. Θέλετε δεν να απασχολεί το θέμα. Ναι, να πούμε. Έτσι, γιατί. Για να πούμε και την κότα εσείς τον. Βγάλατε τα μαχαίρια για το ποιος θα. Εμείς το έχουμε στην Βουλή. Δεν είπαμε κάτι καινούργιο. Εγώ είμαι στην Βουλή προσωπικά, ότι θα πάρει τα πρακτικά. Θα μπει σε αυτή την δεξαμενή και θα ελεύσει ψήφους. Και είπα ότι οι συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ δεν παίρνουν ΣΥΡΙΖΑ από τους κουκουλοφόρους. Πάνω προς το κέντρο αυτό είναι αλήθεια ότι μιλώ ο λαϊκός συνιστώσεις. Το έχει πει πολύ νωρίτερα μιλώ από τώρα. Που. Και μιλώ από την πρόσφατη που είχα στη Βουλή. Αυτή η ιδιότυπη ασυλία που έχουν οι κουκουλοφόροι από συγκεκριμένες συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Το επαναλαμβάνω. Δεν ομιλώ για όλο το ΣΥΡΙΖΑ. Ομιλώ για συνιστώσεις. Δεν είναι τυχαία. Και συνέβαινε εδώ και χρόνια. Απλά τώρα έσκασε η ιστορία. Αυτή είναι η αλήθεια. Και έσκασε γιατί η κυρία Παπαρίγα έκανε ένα βήμα μπροστά και το είπε. Όσο το λέγαμε εμείς, δεν το ακούγε κανένας. Η κυρία Παπαρίγα όμως κερδίζει από αυτή τη στάση, βλέπω, στα δημοσκοπικά τα τελευταία, ενώ το κόμμα του Λαϊκού Ορθοδοξού. Ούτε με νοιάζει, ούτε με ενδιαφέρει σε επίπεδο δημοσκοπικό. Ακούστε. Δεν σας ενδιαφέρει. Σας είπα προηγουμένως ότι εγώ μπήκα στη Βουλή για λεφτά πιστεύω. Αν είναι να λέω άλλα πράγματα και να ανεβαίνω δημοσκοπικά, δεν θα το κάνω ποτέ μου. Εμείς, από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζω, έχουμε 3,7 εκλογικό αποτέλεσμα, κάθε φορά έχουμε 4% και κάτι.
4-4,5, 5-5,5 εκείνη. Άρα εμείς είμαστε σταθεροί και ανωδικοί. Άλλοι έχουν ασανσέρ δημοσκοπικό. Από το 21 στο 7 ή από το 6 στο 5, στο 7, εμείς είμαστε σταθεροί προς τα πάνω. Κύριε Βελόπουλο, δεν μας ασχολείται. Θα πρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ να σας απαντήσει. Λοιπόν, κύριε Μαγκρότη, είναι μια πραγματικότητα για δημοσκοπήσεις. Η σπορά, ο σπόρος του